Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα σας, Υπουργέ, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή 40η. Επίσης, κύριε Σταϊκούρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αν ήσασταν στον υπολογιστή μου, κύριε Σταϊκούρα, θα βλέπατε πόσα μηνύματα στέλνει ο κόσμος. Θέλω σήμερα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο χρηστικοί. Τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα θέματα και μας έχετε συνηθίσει να δίνετε απαντήσεις to the point, όπως λένε και στο χωριό μου. Πάμε πρώτα να μας πείτε με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι έμειναν εκτός, στην έκτη επιστρεπτέα, αλλά κάποιοι λένε ότι θα μπούμε στην έβδομη, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τις προϋποθέσεις. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ολοκληρώνεται η διαδικασία στις 16 Μαρτίου, την Τρίτη. Mm-hmm. Έχουν υποβάλει αίτηση και είναι δικαιούχοι περίπου 278.000 συμπατριώτες μας. Mm-hmm. Θα πληρώσουμε Τρίτη Τετάρτη το υπόλοιπο κομμάτι της έκτης επιστρεπτέας σε αυτούς τους δικαιούχους. Ωραία. Και παράλληλα, mm-hmm. ανοίγει πλατφόρμα έτσι ώστε για 2 μέρες μέχρι 18 Μαρτίου mm-hmm. αυτοί που δήλωσαν στοιχεία στο ΜΑΗ έσοδα, mm-hmm. αλλά δεν έκαναν τελικά την υποβολή της αίτησης, να μπορέσουν για σφάλμα, για παράληψη, να μπορέσουν να κάνουν και αυτή αίτηση ώστε να πάρουν και αυτοί χρήματα. Άρα απάντησα στο πρώτο κομμάτι των δικαιούχων. Σωστά. Πράγματι, υπήρχαν κάποια κριτήρια, όπως υπάρχουν σε όλες τις επιστρεπτές. Κύριε Σχομόπουλε, στην έκτη επιστρεπτέα, έχω μπροστά μου τα στοιχεία, 138.461 επιχειρήσεις δήλωσαν οι ίδιες mm-hmm. υψηλότερο τζίρο τον Ιανουάριο του 2021 από τον Ιανουάριο του 2020. Αυτή είναι εκτός. 188.804 επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να δηλώσουν τζίρο αναφοράς. Τζίρο αναφοράς, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως. 200 ευρώ τον Ιανουάριο του 2020. Σας λέω ενδεικτικά 2 στοιχεία. Mm. Άρα είναι προφανές ότι ένα σημαντικό κομμάτι των συμπατριωτών μας έκαναν αίτηση ενώ γνώριζαν από τα κριτήρια τα οποία υπήρχαν και σε προηγούμενες επιστρεπτές ότι δεν μπορούν να τα ικανοποιήσουν, ειδικά όταν έχεις αύξηση τζίρου. Πάμε στην επιστρεπτέα όμως 7. Mm. Η επιστρεπτέα 7 θα δοθεί μέσα προς το τέλος Απριλίου. Ωραία. Mm. Ήδη φτιάχνουμε την κοινή υπουργική απόφαση για να ξεκινήσει η πρώτη φάση όταν ολοκληρωθεί η έκτη επιστρεπτέα, mm-hmm. πρώτη φάση δηλώσω. Θα περιλαμβάνει το πρώτο τρίμηνο. Κατά αντιστοιχεία το 50% δεν θα επιστρέφεται. Mm-hmm. Θα είναι ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα έχει κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ. Θα έχει και πάλι σκαλοπάτια για να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους, για παράδειγμα, 20. Το κατώτατο όριο δεν θα είναι 4.000, θα είναι 8.000. Στις επιχειρήσεις οι οποίες βοηθάμε που ήταν κλειστές μπαίνει και το λιανεμπόριο και υπάρχουν 2 ουσιώδεις διαφορές από την έκτη προκειμένου να βοηθήσουμε. Επειδή είπατε να είμαστε και πολύ χρηστικοί. Ναι, ναι, ναι. Όταν κοιτάμε το τζίρο του 20 σχέση με το 19, ναι. γιατί υπάρχει και αυτό το κριτήριο, δεν θα ισχύει αυτό το κριτήριο για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές συν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι για παράδειγμα τα καταστήματα OPAP, ή σχολές οδηγών. Α, βάζετε μέσα και τις σχολές και γιατί είχαν παράπονα ότι ήταν εκτός. Ήταν εκτός γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 2019 αυτές δεν δούλεψαν. Mm. Άρα ουσιαστικά ερχόμαστε και τους εντάσσουμε σε ένα ευνοϊκό καθεστώς mm-hmm. στην επιστρεπτέα 7. Μάλιστα. Και παράλληλα, βάζουμε όλες τις νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 mm-hmm. μέσα χωρίς μείωση τζίρου. Εκτός και αν έχουν πάρει επιστρεπτέα 5 και 6, οπότε θα πρέπει να αποδείξουν μείωση τζίρου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν και εφόσον με το καλό θα πάμε σε ένα πρώτο άνοιγμα της αγοράς, εάν η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει με κάποιο τρόπο το εμπόριο, εάν θα στηρίξει και τον τουρισμό, γιατί οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με τα παλαιότερα έτη, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, και καταλαβαίνουμε επίσης ότι τα χρήματα που έχετε στο Συρδάι δεν είναι ανεξάντλητα. Σωστά, υπάρχουν απεριόριστες ανάγκες, περιορισμένοι πόροι. Όμως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και στα πρώτα βήματά τους τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Γέφυρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή η κάλυψη ποσοστού των παγίων δαπανών θα γίνουν τον μήνα Μάιο. Προσδοκούμε τότε η επιχειρηματικότητα να λειτουργεί. Άρα, για παράδειγμα, θα έρθουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις ώστε να καλύψουμε εμείς κομμάτι των δανειακών τους υποχρεώσεων, άρα να τους πάρουμε βάρος για να μπορέσουν να στηριχθούν. Ενώ παράλληλα με την κάλυψη παγίων δαπανών θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ένα κομμάτι της διαφοράς μεταξύ των παγίων δαπανών του 2020 και της βοήθειας που έχει παρασχεθεί
μέσα στο 2020. Πάγιες δαπάνες θα καλύπτουν και σε ατομικές επιχειρήσεις. Χωρίς εργαζόμενους. Όχι, έχουμε πει με έναν εργαζόμενο. Εκεί είναι όμως ένα πρόβλημα. Ναι, υπάρχει... Γιατί η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι, ξέρετε, μαγαζάκια. Το μαγαζάκι της γειτονιάς που είναι μέσα ένας υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά. Πριν από λίγο, κυρία Καντώνα, μου είπε ότι όμως δεν έχουμε απεριόριστους πόρους. Άρα πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Εγώ σας λέω ότι δεν έχουμε απεριόριστους πόρους, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δημοσιονομικά κάθε κράτος υπάρχει μια δημοσιονομική συνέχεια. Από την άλλη, όμως, για να μπορέσει η αγορά να κρατηθεί και να μην δούμε λουκέτα, πρέπει να βρείτε κι εσείς ένα τρόπο. Να κάνω έτσι υπερβάσεις ουσιαστικά. Γιατί εσείς κάθεστε σε αυτή την καρέκλα. Μα έχουμε κάνει υπερβάσεις. Έχουμε κάνει υπερβάσεις. Τόσοι πόροι δεν έχουν δοθεί ποτέ. Έχουμε υπερβεί το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ήρθαμε και είπαμε για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Θα δώσουμε 500 εκατομμύρια για τις πάγιες δαπάνες. Απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχουν μόνο τα δημοσιονομικά, υπάρχουν και τα ταμιακά. Ναι. Πρέπει να ξέρεις τι έχεις στο ταμείο για να μπορέσεις κάθε φορά να καλύψεις τις ανάγκες της κοινωνίας. Εάν δεν αρχίσουν να αυξάνουν τα έσοδα, δηλαδή να λειτουργεί η οικονομία, πώς θα καλύψουμε τις πολύ μεγαλύτερες δαπάνες που επί 12-13 μήνες πλέον τρέχει η ελληνική πολιτεία. Υπουργέ, το ταμείο όπως είναι σήμερα το ταμείο, πείτε μας πόσους μήνες ακόμα κρατάει. Αυτή η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μονολεκτικά. Γιατί, κύριε Θεομόπουλο, θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε και πώς θα ανοίξει η οικονομία, για να σας πω το ύψος των εσόδων τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, χειρολεκτό ακόμα και τον Μάρτιο, θα πρέπει να μου πείτε, που δεν το ξέρει κανένας. Προφανώς το προετοιμάζουμε όταν θα πρέπει να γίνει. Πότε και πώς θα βγαίνουμε στις αγορές και με τι ύψος για να αυξάνουμε τα έσοδα του ταμείου. Άρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Όμως θέλω να σας πω ότι με τα σημερινά δεδομένα τα ταμιακά διαθέσιμα είναι περίπου στα 33-34 δισεκατομμύρια ευρώ και προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί. Μάλιστα. Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα ενίκια του Απριλίου θα χαριστούν όπως έγινε και στους προηγούμενους μήνες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ακόμα. Θα ήθελα να φτάσουμε προς το τέλος του μήνα, να έχουμε καλύτερη εικόνα του πώς θα λειτουργήσει η πραγματική οικονομία για να σας απαντήσω. Μάλιστα. Αυτό είναι μια απάντηση για μένα. Αφήνετε ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Απρίλιος να είναι στην απαλλαγή. Αλλά δεν το λέτε. Όταν σας λέω. Εύστοχο το σκεπτικό σας. Όταν σας λέω ότι θα είμαστε κοντά στην επιχείρηση και στα πρώτα βήματά της, προφανώς αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα και σε ένα μέτρο το οποίο διακαώς το ζητά κυρίως η μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, είπαμε... Αλλά θα πρέπει να σταθμίσουμε και τις ανάγκες που υπάρχουν στους ιδιοκτήτες. Υπουργέ. Οι οποίοι ιδιοκτήτες. Επίσης έχουν ανάγκη. Και οι οποίοι, αν δεν τους δώσετε εσείς τα λεφτά αυτά, θα ξενικιάσουν, ξέρετε, οι ενοικιαστές και δεν θα παίρνουν από πουθενά τίποτα, κύριε Υπουργέ. Γιατί η πραγματικότητα αυτή είναι. Και εσείς θα είστε χαμένοι και αυτοί. Όλοι χαμένοι. Ωραία. Οπότε, αν μπορώ να κλείσω και το κεφάλαιο ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες μέχρι τώρα έχουμε δώσει σε 675.927 90 εκατομμύρια, είτε μέσα από συμψηφισμούς είτε μέσα από καταβολές. Άνοιξε προχθές η εφαρμογή για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου μέχρι 12 Τετάρτου για να βοηθήσουμε ένα κομμάτι των πατριωτών μας να κάνουν κάποιες διορθώσεις και βελτιώσεις. Εκμετάλλευση περιπτέρων ή κηλικίων για Νοέμβριο μέχρι Ιανουάριο, εξαιρετικά σημαντικό. Και επιχειρήσεων σε εμπορικά κέντρα, σε εκπτωτικά χωριά και σε καταστήματα για το μήνα Ιανουάριο. Παράλληλα, μισό λεπτό, γιατί είπατε χρηστικά. Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις Φεβρουαρίου για τους ιδιοκτήτες. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι 31 Τρίτου. Πότε θα πληρωθούν? Και μέσα στην εβδομάδα θα πληρωθούν τον επόμενο μήνα, στα μέσα του επόμενου μήνα. Αλλά αυτή την εβδομάδα, προς το τέλος της εβδομάδας, θα πληρωθούν για τον μήνα Ιανουάριο. Α, όχι 15 Μάρτη που γνωρίζαμε αρχικά, άρα πάμε προς το τέλος της εβδομάδας. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Μιλάμε ουσιαστικά για 3 ημέρες διαφορά. Ναι, είπαμε μετά. Η ανακοίνωση ήταν μετά τα μέσα Μαρτίου. Μάλιστα. Υπουργέ, είπαμε χρηστική σήμερα. Εισφορά αλληλεγγύης. Μέχρι τώρα τι κάνουμε. Όχι, ας το συνεχίζουμε. Δεν σας... Μια χαρά πάει η κουβέντα. Εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρουμε ότι φέτος οι μισθωτοί δεν πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Το βλέπουμε κάθε μήνα στο μισθό μας. Οι επαγγελματίες θα το δουν με το που θα υποβάλουν τη φορολογική δήλωση. Το 2022 υπάρχει περίπτωση να το δούμε να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς. Είπατε να είμαστε χρηστικοί. Τώρα αναφέρεστε στο 2022. Μα και αυτό χρηστικό είναι. Πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Δεν το συζητάτε. Το συζητάτε. Κάτι, αφήστε μας λίγο μια είδηση.
Νομίζω ότι σα έχω πει πολλές. Ναι. Απλά θα σα απαντήσω στο εξής. Αυτή τη στιγμή συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο mm-hmm. και νομίζω ότι είμαστε κοντά να συμφωνήσουμε σε δημοσιονομική ευελιξία και το 2022. Mm-hmm. Δημοσιονομική ευελιξία δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, δημοσιονομικός εκτοχιασμός. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα χτίσουμε τον προϋπολογισμό της χώρας, προφανώς θα υπάρχουν μέτρα και φορολογικής φύσεως mm-hmm. για την βοήθεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ναι. Το ποια μέτρα όμως θα είναι αυτά θα αποφασιστεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Θα υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων. Ναι. Προφανώς ένα από αυτά, αφού ήδη ισχύει, είναι αυτό το οποίο αναφέρεται. Η δόση στο φόρο εισοδήματος. Δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα μπορεί να αποφασιστεί για το 2022. Το αφήνεται ανοιχτό. Η δόση στο φόρο εισοδήματος, γιατί ξέρετε, κοντοζυγώνει το χρονικό διάστημα που κάνουμε φορολογικές, θα μπορέσουν να απλωθούν, κύριε Υπουργέ? Έτσι, το σκέφτεστε, το επεξεργάζεστε αυτό? Θα το δούμε στις επόμενες 2 εβδομάδες. Μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις έχουμε εκκρεμότητα να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να δούμε τα δεδομένα στην οικονομία και παράλληλα έχουμε μια εκκρεμότητα να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το θέμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2020. Για να σας προλάβω, αποδείξεις για πιθανό ερώτημα που θα μου κάνετε. Το αποδείξεις του 30% θα διορθωθεί, θα αλλάξει για τα εισοδήματα του 20, δηλαδή τη δήλωση που θα κάνουμε φέτος? Θα δούμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε, γι' αυτό σας είπα θέλουμε 2 εβδομάδες και ό,τι άπτεται των φορολογικών δηλώσεων θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτό που θέλω να προσθέσω, ναι, πάλι για να είμαστε χρηστικοί, γιατί πολλοί ξέρω ότι θα σας έχουν στείλει τέτοια μηνύματα. Πάρα πολλά. Ξέρω ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση χθες για τα main data. Ναι. Για τα στοιχεία. Η καταχώρηση πηγαίνει για πρώτη εβδόμου του 2021. Μάλιστα. Και τα αντίστοιχα παραστατικά του πρώτου εξαμήνου πάνε για 31 δεκάτου του 2021. Μάλιστα. 2 ακόμη ερωτήσεις. Τι γίνεται με τις επιταγές και να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αν το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά και πότε? Το δώρο του Πάσχα δεν είναι δικό μας θέμα, είναι του Υπουργείου Εργασίας. Εσείς πληρώνετε τις επιταγές. Μα εσείς έχετε το κονδύλι όμως. Δεν έχετε εσείς το κονδύλι. Δεν θα υπογράψετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι υλοποιούμε όλες τις πολιτικές εμείς. Το επισπεύδον Υπουργείο του Υπουργείου Εργασίας. Από κοινού θα αποφασίσουμε και θα ανακοινώσει. Ωραία. Το Υπουργείο Εργασίας. Για τις επιταγές μπορείτε να μας πείτε όμως. Για τις επιταγές δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μάτιο ισχύουν αυτές οι προβλέψεις που ήδη έχουμε νομοθετήσει. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Τέλος επιτιδεύματος, Υπουργέ, ο πιο άδικος φόρος κατά την άποψή μου. 650 ευρώ κεφαλικός φόρος για τους επαγγελματίες, 1 χιλιάρικο για τις επιχειρήσεις. Το 20 που οι μισές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες δεν είχαν κάνει σεφτέ. Θα το καταργήσετε, θα το εφαρμόσετε στην πλήρη του μορφή, θα κάνετε κάποια έκπτωση? Τι σκέφτεστε? Προχθές ανακοινώσαμε νέα μέτρα 2,5 δις. Αυτά ισχύουν προς το παρόν. Άρα δεν βλέπετε να αλλάζει κάτι εκεί πέρα. Σας βλέπω, ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Ήδη μου έχετε προσθέσει κάτι δισεκατομμύρια. Όχι, είναι τα βάρη που έχει ο κόσμος και θέλει να φύγουν από πάνω του. Καταλάβατε πώς το λέω. Συμφωνώ. Να αποσυμπιώσουμε τον κόσμο, την τσέπη του. Όλοι προσπάθουμε να κάνουμε το ίδιο. Απλά έχουμε μία ευθύνη να διαχειριστούμε την κατάσταση κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Άρα προσπαθούμε με περιορισμένους πόρους να καλύψουμε πράγματα, όπως σας είπα, απεριόριστες ανάγκες. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να κάθομαι σε αυτήν την καρέκλα και να μοιράζω λεφτά. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό. Χρειάζεται ρεαλισμός και σοφροσύνη. Άρα, έχουμε υλοποιήσει ήδη μέτρα 24 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Άλλα τουλάχιστον 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021. Μιλάμε για 35-36 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια. Τελευταίο ερώτημα, Υπουργέ. Και όλα αυτά είναι χρήματα, όλα αυτά είναι χρήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν έχουμε πει ακόμα, ναι, δεν έχουμε πει ακόμα για επιστρεπτέα 1, 2, 3, που ήταν βασικό ερώτημά σας σε προηγούμενες συνάντησεις. Το 50% ότι θα εξαιρούνται. Ότι μέχρι το 50%. Σωστά. Ακριβώς. Δεν μπορούν όμως κάποιοι να κάνουν αίτηση αν δεν είχαν κάνει, γιατί ρωτάνε κάποιοι, ρε παιδιά, λέμε, δεν είχαμε μπει τότε. Να μπούμε τώρα εκ των υστέρων, δεν γίνεται αυτό, έτσι? Προφανώς. Και να σας πω κάτι. Ήδη τώρα που κάνουμε το 50% και όλοι ζητούσαν το 50%, έρχονται με το που το ανακοινώσαμε και λένε 100%. Το 100% τώρα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αρκεί να είναι ρεαλιστικό. Τελευταίο ερώτημα, αντικειμενικές αξίες και ένφια. Να περιμένουμε αύξηση άμεσα μέσα στο 2021 ή μπορεί να πάμε και το 2022, να το τρενάρουμε λίγο? Δεν είναι θέμα να τρενάρουμε. Η άσκηση των αντικειμενικών αξιών προχωρά. Θέλουμε να ολοκληρωθεί. Άλλωστε, υπάρχει μια δέσμευση της χώρας. Είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αύριο, καθαρά Δευτέρα, στο Eurogroup που έχουμε, συζητάμε την ενισχυμένη εποπτεία της χώρας, την ένατη. Οπότε, είναι μια δέσμευση της χώρας. Πρέπει να την υλοποιήσουμε.
Αλλά η υλοποίηση της άσκησης για τις σημερινές αξίες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι στα εκαθαριστικά του ένφια προλαβαίνει κάποιος να δει τις όποιες μεταβόλες. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις, παροδικές και μόνιμες, ισχύει στο ακέραιο και την τιμούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είπαμε αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.